Ανετιολόγητη και για πολιτικούς λόγους, αίτηση παρέτησης σε ένα διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΑΧ εκτός διαδικασίας, χαρακτηρίζει η Χρυσούλα Χατζηδάκη την αίτηση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη. Με την μεταξύ τους κόντρα να οξύνεται και ενώ η ίδια αρνείται να παραιτηθεί, προχώρησε σε σειρά καταγγελιών. Ξαφνικά από τους πολιτικούς λόγους του κυρίου Δημάρχου και μετά από 2 εβδομάδες σιωπής, άρχισαν από το πουθενά να προκύπτουν αιτίες και αφορμές. Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν θα υποκύψω σε τακτικισμούς και εκβιασμούς και ότι οι πολιτικοί λόγοι δεν επαρκούσαν να αιτιολογήσουν την αντικατάστασή μου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα απαιτήσεων της επιχείρησης από υδρολήπτες και για μια έκθεση ελέγχου που ανέφερε την ανάγκη διερεύνησης διαφοράς 650.000 ευρώ στο ισοζύγιο. Επίσης, καταγράφηκαν μεταβολές του συνολικού αριθμού των απαιτήσεων της επιχείρησης σε προηγούμενες ημερομηνίες. Π.χ. τη μια ημέρα το υπόλοιπο κατά την 31/12/19 εμφανιζόταν Χ και τις επόμενες το υπόλοιπο κατά την ίδια ημερομηνία φαινόταν διαφορετικό. Ως εκ τούτου, έπρεπε να διερευνηθεί γιατί γινόταν αυτό, αν αυτή η παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα απαιτήσεων της επιχείρησης από υδρολήπτες συνιστούσε ανθρώπινο λάθος, κακό χειρισμό του προγράμματος ή κάτι άλλο. Η Χρυσούλα Χατζηδάκη, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με μεταβολές που είχαν διαπιστωθεί σε οικονομικά στοιχεία της ΔΕΙΑΧ και για τα οποία είχε προταθεί ήδη ενέργεια ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, έκανε λόγο για αιμονή προκειμένου να μην γίνει η διαδικασία επιλογής ορκωτών για τις χρήσεις 2021-2022 με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, όπως είχε υποδείξει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο κύριος Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με μέλη του ΔΟΥΣΟΥ της επιχείρησης προκειμένου να του ζητήσει να καταψηφίσουν το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΔΕΙΑΧ για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών. Ακολούθησε το έγγραφο της αποκεντρωμένης για αλλαγή της απόφασης και το αίτημα παρέτησης για πολιτικούς λόγους, το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε. Τα γνωρίζετε αυτά. Η πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ τόνισε ότι ο λόγος του αιτήματος παραίτησής της δεν είναι ο ορισμός ορκωτών ελεγκτών, αλλά το υποτιθέμενο κακό κλίμα, το οποίο όπως υπογράμμισε όχι μόνο δεν αποδεικνύεται, αλλά υπάρχουν στοιχεία για το αντίθετο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ανάληψη της θέσης του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σιμανδυράκη και η αντικατάσταση της Χρυσούλας Χατζηδάκη.